Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε πώς μπορείτε να κοινοποιήσετε μέσα από το WebEx ε, βίντεο, είτε μέσα από το YouTube, είτε οποιοδήποτε άλλο βίντεο το οποίο έχει εικόνα ε, και ήχο και αυτό να κοινοποιηθεί στα παιδιά μαζί με τον ήχο, γιατί τις περισσότερες φορές κοινοποιούμε κάτι το οποίο το ακούμε μεν εμείς, αλλά τα παιδιά δεν, δεν έχουν ήχο. Θα σας δείξω αμέσως τι μπορείτε να κάνετε και πο ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο. Προηγουμένως έχουμε ανοίξει ήδη ε, από κάτω το βίντεο του YouTube το οποίο θέλουμε, είτε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα η οποία θα έχει ε, βίντεο με εικόνα και ήχο. Ε, αφού έχω ανοίξει, εγώ άνοιξα ένα οποιοδήποτε, ένα τραγούδι παράδειγμα στο YouTube, το οποίο θέλω να το βάλω στα παιδιά να το ακούσουν. Ε, θα πάω λοιπόν εδώ στο τρίτο εικονίδιο στο Share Content, εκεί όπου πάω πάντα για να κάνω κοινοποίηση. Ε, εδώ πάνω το πρώτο ε, το οποίο βλέπετε, είναι αυτό που λέει Optimize for Text and Images. Αν λοιπόν πατήσω εδώ πάνω, έχει την αμέσως επόμενη επιλογή, η οποία γράφει Optimize for Motion and Video. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αν το πατήσω, λέω στο WebEx ότι αυτό το οποίο θα κοινοποιήσω θα είναι ε, ένα βιντεάκι ήχο. Σίγουρα θα πρέπει να έχετε τσεκάρει εδώ που λέει Share your computer audio, δηλαδή να ακούνε και τον ήχο ε, τα παιδιά πέρα από την εικόνα. Και αφού λοιπόν θα πάω ε, και θα κάνω αυτές εδώ τις αλλαγές, αν έχω ανοίξει... Το, το βιντεάκι από πίσω ή θα κάνω κοινοποίηση ολόκληρη την οθόνη μου ή θα κάνω κοινοποίηση μόνο το βιντεάκι το οποίο έχω ανοίξει. Θα το πατήσω εγώ τώρα εδώ. Ωραία, για να δούμε. I woke up to you, Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, κοινοποιώ ε, βίντεο και ήχο, σας αποχαιρεθώ με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι και ελπίζω η ζωή σας να είναι γεμάτη χρώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!